Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Παντάκος, ο administrator του Rainbow Server και όπως είχα υποσχεθεί, σήμερα θα δείξω πώς θα σετάρουμε έναν Craft Bucket Server. Λοιπόν, να τονίσω κάτι πριν ξεκινήσουμε, ότι στο προηγούμενο βίντεο έδειξα απλά πώς να ανοίξετε έναν official server χρησιμοποιώντας μόνο τη local IP σας. Αν θέλετε να είστε public, έτσι ώστε κάποιοι εκτός local network να συνδεθούν στο PC σας, θα πρέπει να δηλώσετε εκεί που δηλώνετε την IP του server την public IP σας. Πώς μπορούμε τώρα να βρούμε την public IP? Να πάτε στο Google, να γράψετε what is my IP και η πρώτη IP που θα εμφανιστεί είναι η public IP σας. Λοιπόν, αυτά. Πώς κάνουμε setup τώρα έναν craft bucket server? Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να συνδεθούμε στο site του bucket, bucket.org και θα κατεβάσουμε το recommended build, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το 1000. Εφόσον το κατεβάσουμε, δημιουργούμε ένα αρχείο το οποίο το ονομάζουμε run.bat. Είναι αρκετά σημαντικό αρχείο, χωρίς αυτό απλά δεν θα τρέχει ο server σας, στο οποίο μέσα υπάρχει το start configuration του server, το πόση μνήμη ας πούμε θα καταναλώσει ο Java server μας. Λοιπόν, ας ανοίξουμε το αρχείο να το δούμε. Όπως βλέπουμε εδώ, αυτή η γραμμή αναφέρεται για τους 64-bit πυρήνες και η άλλη γραμμή για τους 32-bit. Πώς δηλώνουμε τώρα πόση μνήμη θα καταναλώνει ο σερβερ μας? Σε αυτή τη γραμμή, εδώ που λέει XMX512M, δηλώνουμε πόση μνήμη θέλουμε. 1024, μπορούμε να ξεκινήσουμε από 128 που δεν το συνιστώ καθόλου. 256, 512, 1024, 248 και πάει λέγοντας. Το ίδιο κάνουμε και στο 32-bit. Μόνο που στο 32-bit, ένα tip, αν θυμάμαι καλά, δηλώνει μέχρι 1538. Γι' αυτό είναι καλύτερο να στείλουμε τους σερβερ σε 64-bit υπολογιστές. Μετά από αυτό, ανοίγουμε το παλιό μας σερβερ, τον official, αυτό που κάναμε στο προηγούμενο βίντεο. Διαγράφουμε ό,τι αρχείο έχουμε μέσα, εκτός από το φάκελο world. Κάνουμε drag and drop τα αρχεία μας run.bat και craft bucket και κάνουμε run. Τόσο απλά. Σηκώσατε έναν craft bucket server. Αυτό που μένει πλέον είναι να μπείτε στον κόσμο των plugin. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο θα το δείξουμε στο επόμενο βίντεο. Προς το παρόν θέλω να τονίσω ότι πρέπει να δώσετε σημασία στο run.bat αρχείο. Εκεί μέσα δηλώνετε η μνήμη που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο σερβερ σας. Αν δεν έχετε δηλώσει σωστή ποσότητα RAM, μπορεί να σας βγάλει το μήνυμα που έβγαλε και σε μένα. Not enough RAM. Αυτά από μένα λοιπόν παιδιά, ήμουν ο Παντάκος από τον Rainbow Server. Στο επόμενο βίντεο θα δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε setup plugins, τουλάχιστον τα βασικά, και με τη βοήθεια της LizGo πώς μπορούμε να φτάσουμε το server μας πολύ ψηλά. Καλή διασκέδαση!